Περιοδίες πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές πραγματοποίησε κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, αρμόδιο για θέματα κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές. Πρώτη στάση του κλιμακίου η Ηλία, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριο Φαρμάκη, αλλά και τους δημάρχους των περιοχών όπου πέρασε η πύρινη λέλαπα. Λίγη ώρα αργότερα το κλιμάκιο έφθασε στην Σπάρτη, όπου εκεί ο Παναγιώτης Νίκας τους υποδέχθηκε και η συζήτηση αφορούσε τόσο στους πυρόπληκτους της Λακωνίας όσο και της Μεσσηνίας. Ο στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε και να δραστηριοποιήσουμε γρήγορα τις επιτροπές της περιφέρειας, την οποία συνεργαζόμαστε άμεσα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα οι καταγραφές και να εκτελείται αποζημιώσεις προς επιχειρήσεις και προς εκμεταλλεύσεις. Είναι ένα νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχουμε ήδη θέσει σε εφαρμογή από τον Ιαννό μαζί με τον πρόεδρο. Στο κλιμάκιο συμμετείχε εκτός των άλλων και ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, Δημήτρης Κάλκος. Οπότε σήμερα με τους συναδέλφους του κύριου Κάλκο, τον κύριο Νικορέτζο και τους υπηρεσιακούς παράγοντες και φυσικά τους βουλευτές και τους αντιδιοκητικούς παράγοντες, θα κάνουμε μια συζήτηση έτσι ώστε να εξειδικεύσουμε τα επιμέρους στατικά του θεσμικού πλαισίου που έχει τεθεί σε εκλογία, να λύσουμε απορίες και να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Χαιρετίζουμε την παρουσία του κύριου Τριαντόπουλου, του Υπουργού. Το ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο το οποίο έχει αναλάβει. Άλλωστε, έχει δώσει εξετάσεις στα δύσκολα. Χαιρετίζουμε την παρουσία του κ. Σκάλκου, του συντοπίτη μας, και την παρουσία του κ. Ανδρέα Νικολέτζη, ο οποίος έχει διευθύνει το ΕΛΓΑ, όπως και την παρουσία των βουλευτών μας από την Ελληνοφωνία και την Μεσσηνία. Επόμενη στάση ήταν η Αρκαδία και συγκεκριμένα η Τρίπολη, όπου πραγματοποιήθηκε άλλη μια σύσκεψη για την άμεση προώθηση των αποζημιώσεων στους πληγέντες των πυρκαγιών σε Λακωνία, Μεσσηνία και Αρκαδία.